Να ξεκαθαρίσουμε, Ανδρέα, μιλάει για έργα βελτίωσης και όχι έργα συντήρησης. Παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, κρατήστε το, θα το σχολιάσουμε στην πορεία και με τον... Τι σημαίνει, κάθε χρόνο παίρνουν ένα κονδύλι για έργα συντήρησης. Να συντηρήσουν λοιπόν το συγκεκριμένο κανάλι και τη συγκεκριμένη, αν θέλεις, εγκατάσταση. Αυτά τα έργα συντήρησης έχουν ένα χι ποσό που παίρνουν από το κράτος. Τώρα έρχεται και ζητάει ο συγκεκριμένος σύμβουλος, η ΕΙΔΑΠ δηλαδή, ο διευθύνων σύμβουλος, και ζητάει τα 90 εκατομμύρια από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος έσπευσε να καθαρίσει και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Τρενοσέ και να διελευκάνει το έγκλημα και μπήκε και ανέλαβε και υπουργός, και για να δοθούν χρήματα για βελτίωση, που σημαίνει ότι για να βελτιωθεί, για να βελτιωθούν κάποια πράγματα εκεί, έχουν υποστεί κάποια διάβρωση, έχουν υποστεί κάποια ρογμή. Και έρχεται τώρα με μια επιστολή ο συγκεκριμένος σύμβουλος και ζητάει από τον κύριο Γεραπετρίτη να παρακάμψει και μια απόφαση του ΣΤΕ, θα μιλήσουμε στην πορεία, και να δοθούν απευθείας ανάθεση 90 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί το συγκεκριμένο κανάλι και για να μην σταματήσει ο Αθηναίος πολίτης να πίνει νερό.